τη δημιουργία ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τεχνολόγων ακτινολόγων και ακτινοθεραπείας, προανήγγειλε από τα Γιάννενα η υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη. Η κυρία Γεροβασίλη, η οποία ασκεί την ιατρική ως ακτινολόγος και ο κλάδος αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της επιστημονικής της διαδρομής, άνοιξε τις εργασίες του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολόγων Ακτινολόγων που διεξάγεται στην πόλη μας μέχρι αύριο Κυριακή, χαρακτηρίζοντας ως επιτακτική ανάγκη τη θεσμική κατοχύρωση της εν λόγω Ομοσπονδίας, ώστε να καταστεί κοινωνός των εξελίξεων και να μπορεί η φωνή της να φτάνει στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προσπάθεια αποκατάστασης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο επλήγει, όπως είπε, τα προηγούμενα χρόνια από τις μνημονιακές πολιτικές που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση και διαθέτει την πολιτική βούληση να το ολοκληρώσει. Γνωρίζω τη συνεχή επιδίωξη να παράσχουν αναβαθμισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Και το γνωρίζω γιατί έχω υπηρετήσει τον κλάδο. Ήταν και η δική μου αφετηρία ως απόφοιτη τότε του τεχνολογικού τότε ιδρύματος, του ΚΤΕ Αθήνας. Και ταυτόχρονα στη συνέχεια εργάστηκα όλα τα χρόνια που φοιτούσα στην ιατρική σχολή, μέχρι να την ολοκληρώσω. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που ασκώ και την ιατρική ως ακτινολόγος, μπορώ να πω ότι και οι δύο πλευρές ισότιμα συνεργάζονται για τον ίδιο πολύ σημαντικό σκοπό. Κυρίες και κύριοι, η υγεία στα χρόνια των μνημονίων κυριολεκτικά είχε συντριβεί από πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Ως λειτουργοί και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, προφανώς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Η λειτουργική αποκατάσταση του συστήματος υγείας δεν είναι μια απλή υπόθεση. Απαιτεί μεταρρυθμίσεις, ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας και στην έμπρακτη υλοποίηση του στόχου για καθολική πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε ποιοτικές υπηρεσίες. Με προσλήψεις, επέδωση νέου τρόπου διοίκησης που θα ευνοεί τη διαφάνεια, κοινωνικό έλεγχο, με την καταπολέμηση της διαφθοράς, με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και με την αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών. Αυτή είναι μια προσπάθεια που ως κυβέρνηση έχουμε ξεκινήσει και έχουμε την πολιτική βούληση να την ολοκληρώσουμε. Σε αυτή την προσπάθεια, κεντρικό ρόλο και λόγο έχουν οι λειτουργοί και οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει και η δική σας φωνή, των τεχνολόγων που είμαστε σήμερα εδώ, να μπορεί να φτάσει στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Και όπως μου εξήγησε το Προεδρείο της Ομοσπονδίας σας, στη συνάντηση που είχαμε στο γραφείο μου στην Αθήνα, αυτό δεν είχε ήδη συμβεί μέχρι σήμερα. Και δεν συμβαίνει γιατί η Ομοσπονδία δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένη ως επίσημος συνομιλητής της πολιτείας. Η δημιουργία ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου τεχνολόγων, ακτινολόγων και ακτινοθεραπείας δεν είναι απλά ένα θυμητό αίτημα του κλάδου, αλλά και κατά την άποψή μου μια επιτακτική ανάγκη. Είναι ένα αίτημα που το Υπουργείο αποδέχτηκε και θα υλοποιήσει μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε εύλογο σύντομο χρονικό διάστημα, όσο χρειάζεται μια γραφειοκρατική διαδικασία γύρω από αυτό. Η Ομοσπονδία σας, με τις 4 ενώσεις και τους 5.500 επαγγελματίες που εκπροσωπεί, δεν θα είναι απλώς παρατηρητής, χωρίς τη δυνατότητα παρέμβασης σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο. Αντίθετα, ο τεχνολόγος, ακτινολόγος, ακτινοθεραπευτής θα καταστεί κοινωνός των εξελίξεων και θα του δοθεί η δυνατότητα θεσμικής έκφρασης των απόψεων στην πολιτεία. Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων επέστρεψε φέτος στον τόπο από όπου ξεκίνησε την μακρόχρονη και άκρως επιτυχημένη διαδρομή του. Πρωτοξεκίνησε το 1997 με στόχο να δοθεί βήμα στους τεχνολόγους ακτινολόγους και στους χειριστές εμφανιστές, ώστε να έχουν την ευκαιρία κάθε 2 χρόνια να συναντιούνται και να ανταλλάσσουν απόψεις για τα τρέχοντα θέματα της επιστήμης τους. Και η φετινή συνάντηση είναι μια συνάντηση με ευρύ και υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον, αποτελώντας ένα τόπο δημιουργικής επιστημονικής συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων, με στόχο την υψηλή προαγωγή και διάδοση της γνώσης. Είχαμε στοχεύσει ευθύς εξ αρχής ότι ο λόγος του τεχνολόγου δεν μπορούσε να περάσει μέσα από τα φύλλα τα οποία είχαν τεθεί, καλός ή κακός. Όσοι λοιπόν επιθυμούσαμε, εμπνευόμασταν την καταξίωση του επαγγέλματος και την κοινωνική αναγνώριση του τεχνολόγου ακτινολογίας, ακτινοθεραπείας, πλέον, έπρεπε να δουλέψουμε με βασικό στόχο να ακουστεί η φωνή του τεχνολόγου-ακτινολόγου
στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Όσο δεν ήταν εφικτό η πραγματοποίηση αυτού του στόχου, είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίζαμε συνεχώς τα προβλήματα που ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζουμε. Να μην τα αναφέρω, επαγγελματίες είστε όλοι, νομίζω το γνωρίζετε. Ωστόσο όμως, οφείλω να πω ότι στόχοι υπήρχαν, προγραμματισμοί υπήρχαν, γνώση υπήρχε τι έπρεπε να κάνουμε, ποτέ όμως τα 20 αυτά έτη που ασχολούμαι εγώ προσωπικά μαζί με τους συνολικόρους δεν είχαν ακουστεί, δεν είχαν βρεθεί τα όταν τα οποία θα μπορούσαν να σκύψουν επάνω μας και να ακούσουν, να μας αποκραστούν ως κλάδο, ως επαγγελματίες και να δώσουν την ενδεδειγμένη λύση. Η επιτυχία και η καθιέρωση αυτού του συνεδρίου δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και ανταπόκριση σε πραγματικές ανάγκες με σκοπό την προαγωγή και ανάδειξη αυτής της ειδικότητας μέσα από την εκμεδιωμένη γνώση και την ορθή πρακτική. Ο καταρτισμένος και ενήμερος επιστημονικά τεχνολόγος θα δώσει εικόνες υψηλής διαγνωστικής αξίας που θα βοηθήσουν τον ακτινολόγο στη συνέχεια να προβεί σε μια επιτυχή διάγνωση, η οποία με τη σειρά της θα βοηθήσει τον κλινικό να προσφέρει μια επιτυχή θεραπεία. Μην πιστέψετε όμως ούτε για μια στιγμή ότι η συνεχής επιμόρφωση και η επαφή με τις ρεαλιτές εξελίξεις στον χώρο σας είναι απλή υπόθεση. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος αυτή τη στιγμή. Δεν περίμενα ότι θα αισθανθώ έτσι, αλλά μετά την ανακοίνωση της κυρίας Γεωργοβασίλη ένα ρήγος κίνησης με έχει διαπεράσει, γιατί η προσπάθεια αυτή η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια καρποφόρησε. Θα είναι καταιγιστικές οι αλλαγές που θα πρέπει να τις παρακολουθούμε. Ως πρόεδρος τώρα της Επιστημονικής Επιτροπής θα ήθελα να πω ότι αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το διάστημα πάρα πολλές δυσκολίες στον καταρτισμό του προγράμματος εξαιτίας της πληθώρας υψηλού επίπεδου ομιλητών αλλά και εργασιών. Ο σκοπός μας ήταν να καλύψουμε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, να μην αποκλειστεί κάποιο αφενός. Δυστυχώς, ίσως δυσαρεστήσαμε κάποιους με την απόρριψη των εργασιών, διότι όπως θα μπορούσε να είναι ένα πενθήμερο συνέδριο. Το συνέδριο που δημιουργεί σαν φάρος ουσιαστικά φωτίζει τις επαγγελματικές μας ανησυχίες. Το δεύτερο πράγμα θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι όλα αυτά δεν ήταν εφικτά χωρίς το όραμα και την ακούραστη διάθεση λίγων ανθρώπων που ξοδεύουν χρόνο, ενέργεια, γιατί όχι και χρήματα για όλους εμάς. Η νέα πραγματικότητα των συνεργών αποκλήσεων και αυξανόμενων καταναλωτών του επικειμένου μας καθιστά το συνέδριό μας θεσμό της τεχνολογίας, γιατί μπορεί και συγκεντρώνει τη γνώση για το ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον σχόλιο για αυτό που κάνουμε και αγαπάμε και το φέρνει πιο κοντά μας. Δεν αποτελεί θεωρώ μόνο μια άρτια διοργάνωση, παρουσίαση και ενημέρωση τεχνικών και τεχνολογιών γύρω από την καθημερινή μας εργασία, αλλά μια εξέλιξη της γνώσης, της προσπάθειας και της προσφοράς στον τομέα. Μια επιστημονική συνάντηση που δεν αποτελεί γεγονός μόνο για την κοινότητά μας, αλλά για ολόκληρη την ιατρική κοινότητα. Μια συνάντηση που ανοίγει νέους ορίζοντες στο κλάδο μας και συνεισφέρει τα μέγιστα στη διεύρυνση της γνώσης γύρω από το ύψος του αγαθού όλων την υγεία.